Ερχόμαστε σε επαφή με Ολυμπίους, στον άλλο κόσμο, τους βλέπουμε, συνομιλούμε μαζί τους. Κοιτάξτε, εξαρτάται σε ποιον τομέα είστε και για ποιο λόγο. Εάν έχετε περάσει με επιτυχία, μπορείτε να δείτε πάρα πολλά όντα τα οποία εδώ κάτω τα γνωρίσατε έστω και με ακουστικά ή στα ονόματά τους. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, γίνεται, αλλά δεν είστε μαζί τους. Έτσι, οι άνθρωποι θα βρεθούν σε μία, ας το πούμε, κατώτερη συνειδησιακή κατάσταση στους υπερβατικούς κόσμους. Οι Ολύμπιοι είναι σε υψηλά επίπεδα. Είναι τετελειωμένα όντα της ιεραρχίας, δεν γνωρίζουν φθορά και θάνατο. Αυτοί που θα μας παραλάβουν τότε, στη δεύτερη τριετία, θα είναι Ολύμπια όντα ή θα είναι άλλοι? Θα είναι τώρα κάποιοι από και πέρα. Εσείς φροντίστε να είστε έτοιμοι και το ποιοι θα σας πάρουν θα τους γνωρίσετε. Θα σας συστηθούν τηλεπαθητικά σε όλους. Θα ξέρετε ότι αυτός είναι αυτός, αυτή είναι η τάδε. Θα δείτε, είναι απερίγραπτα πράγματα πια από εκεί και πέρα. Θα τα ζήσουμε έτσι, Παναγιώτη. Αν σωστά κινηθείτε και βέβαια. Θα τα ζήσουν και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι θα είναι απέναντι. Θα τρέμουν. Γιατί θα ξέρουν ότι δεν υπάρχει θάνατος πια και ότι είναι καταδικασμένοι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Δέχτηκαν το σφράγισμα. Η πλάνη που έχεις για τους Ολύμπιους είναι πολύ μεγάλη, κύριε Τουλάτο. Θα σου απαντήσουμε λακωνικά. Δεν υπάρχει πουθενά κανένας Άγιος Πατέρας που να μας λέει ότι τα δεύτερα 3,5 χρόνια, τουλάχιστον δεν του το αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα, ότι τα δεύτερα 3,5 χρόνια θα κατέβουν οι Ολύμπιοι, θα μας πάνε σε ένα τόπο ο οποίος δεν θα έχει χρόνο και τα υπόλοιπα που λες και σε άλλα βίντεο τα οποία θα έχω αποδείξει και θα έχω απαντήσει. Εγώ γνωρίζω μόνο και εμείς οι Ορθόδοξοι τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης, ο Αγιορείτης, τι λέει ο Άγιος Αθανάσιος περί Αντιχρίστου, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι λένε όλοι οι Άγιοι, κανείς δεν μιλάει ότι επί Αντιχρίστου θα γίνει αυτό που λες εσύ, ότι θα κατέβουν οι Άγιοι και θα μας μιλήσουν τηλεπαθητικά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται με την τηλεπάθεια, με τις ομιλίες. Θα σας βάλω πάλι σαν επανάληψη να δείτε, μήπως και δεν το έχετε καταλάβει στα προηγούμενα βίντεο, αυτό είναι το 3 που απαντάμε. Μήπως δεν καταλάβατε τη σχέση των Ολυμπίων και όλων αυτών των ψευδοθεοδίτων, γιατί ήδη είδατε τι είναι. Τώρα θα σας βάλω άλλο ένα κομμάτι και θέλω να δείτε τι γίνεται όταν φεύγει η ψυχή. Θα δείτε ότι μόνο με άγγελους και δαίμονες έρχεται σε επικοινωνία. Θα σας βάλω πάλι ένα κύριε Τουλάτο, συνεχίζεις και λες για τους Ολυμπίους πράγματα ανυπόστατα. Ας δούμε τώρα εμείς τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, γιατί αυτά που λες το Άγιο Πνεύμα δεν το έχει πει πουθενά σε κανέναν πατέρα, ότι τα δεύτερα 3,5 χρόνια θα έρθουν οι Ολύμπιοι με τα σκάφη, θα μας μιλήσουν τηλεπαθητικά. Για να δούμε όμως ποιοι τα χρησιμοποιούν όλα αυτά, ας το επαναλάβουμε, ας δούμε τι ετοιμάζει, τι ενεργειακά όντα ετοιμάζει Majestic 12 που στις υπόγειες βάσεις, στην Ντούλτσε και στις άλλες που δεν γνωρίζουμε, και έχουν ετοιμάσει όλα αυτά τα δαιμονικά ενεργειακά όντα σαν Ολυμπίους, σαν ένα παιχνίδι για να στήσουν μια ψεύτικη δευτέρα παρουσία. Αυτά όμως εσύ δεν τα έχεις πει. Ούτε λες στον κόσμο ότι με το Blue Beam θα κάνουν τεχνητούς σεισμούς και θα βγάλουν ψεύτικους κώδικες που θα αποδεικνύουν, υποτίθεται, ότι τα φωτεινά όντα είναι οι Ολυμπίοι. Εδώ παίζει η πλάνη των Εβραίων σε μεγάλη διάσταση. Και μπορεί να έχεις πλανησιωθεί και εσύ ο ίδιος.
Το βασικό μήνυμα της λυτρώσεως, εν τούτο γιγνώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα ομολογεί Χριστό εν σαρκέ λιθώτα εκ του Θεού εστί, και παν Πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησού Χριστό εν σαρκέ λιθώτα εκ του Θεού ουκ εστί, και τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ο ακικόατε ότι έρχεται και νύνεν το κόσμο εστί ήδη. Αλφα Καθολική Επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 2 έως 3. Ελήλθεν εν σαρκή σημαίνει πως ο Χριστός ήρθε να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς πήρε τη σάρκα μας για να σώσει το ανθρώπινο γένος που εξέπασε. Εάν αυτό το ευαγγελικό χωρίο παραλείπεται ή απορρίπτεται, τότε έχουμε να κάνουμε με τον Αντίχριστο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Λέγει ξεκάθαρα το ότι ήλθε στη γη σαν χάρη για την εξαγορά μας με το θαύμα. Το πνεύμα του Αντιχρίστου δεν αρνείται τον Ιησού Χριστό, μόνο το ότι ήλθε εν σαρκή για να εξηλιώσει. Το κλειδί για την πλήρη κατανόηση όλης της επιχειρήσεως είναι ακριβώς εδώ. Οι ψευδοεξωγήινοι τονάτια, οι άβαρταρς, οι ανηλυμένοι διδάσκαλοι, τα πνευματικά όντα και οι θεοί με μία συμφωνία αρνούνται τώρα την όποια εξηλαίωση ή σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Παρακαλώ κατανοήστε αυτή την άποψη. Οι εξωγήινοι, τον άτεα, οι άβαταρς, οι ανηλυμένοι διδάσκαλοι, ομοφόνος αρνούνται την λύτρωση μέσω του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πάντοτε θα παραλείπουν. Θα το δείτε ακόμα και στις μεταθανάτιες εμπειρίες. Δεν είναι εκεί. Κάθε πνεύμα το οποίο λέγει ότι ο Ιησούς δεν ήλθε εν σαρκή να σώσει την ανθρωπότητα είναι ένα ψευδές, ένα απατηλό και ένα αντίχριστο πνεύμα. Έτσι είπε ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο. Στις άτια περιπτώσεις προσυπάρχει μία κοινή αντίληψη και μία ολοκληρωμένη ολοκληρωτική άρνηση της αποκλειστικής αποστολής του Ιησού Χριστού να λυτρώσει, να σώσει τον άνθρωπο σαν μοναδικός Μεσσίας και Σωτήρας. Βλέπουμε πως πάντοτε και χωρίς αστοχία, εάν αναγνωρίσουν τον υπερβορία του άβαταρ ή του ανηλυμένου διδασκάλου, που αναγνωρίζουν ή πως ήταν ένας από τους θεούς που ήλθαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Το πρόγραμμα καθρέφτης προβάλλεται η ιδέα πως οι εξωγήινοι έχουν δείξει την κυβέρνηση να κοιτά πίσω στο χρόνο και πως κατασκεύασαν το Χριστό κάποτε σαν έναν τρόπο για να χειραγωγήσουν την ιστορία. Με λίγα λόγια, επηρέασαν το χριστιανισμό σε ένα μεγάλο ψυχολογικό έλεγχο, υποστηρίζουν. Υποστηρίζεται επίσης ότι από έσωθεν πληροφορίες πως οι ψευδοεξωγήινοι πραγματικά έδειξαν στους ηγέτες μας την σταύρωση του Χριστού και μετά εξήγησαν πως ήταν πίσω από την όλη απάτη. Με άλλα λόγια, μηχανεύθηκαν τις θρησκείες μας για να δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ή να προωθήσουν πολιτικά κόμματα που θα ήθελαν να ενοποιήσουν τον κόσμο με τον τρόπο που αυτοί θέλουν και ο οποίος είναι ολοκληρωτικά αντίχριστος στον πυρήνα του. Με αυτή τη μέθοδο, λέγουν οι ψευδοεξωγήινοι, έχουν διευθύνει το ανθρώπινο γένος μέσω της ιστορίας για να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μία αποκάλυψη της πραγματικότητας που οι παρουσιαζόμενοι ως εξωγήινοι αδελφοί μας είπαν. Έχουν φυσικά παραποιήσει τις χρωμοσωμικές γενετικές δομές μας αντίστοιχα, ούτως ώστε να εξελιχθούμε κανονικά και η ανθρώπινη φυλή είναι έτοιμη να πέσει στην παγίδα, και αυτό ήδη συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει επίσης αναφερθεί ότι οι ψευδοεξωγήινοι είναι ταξιδιώτες του χρόνου και άρα μπορούν να πηγαίνουν πίσω και μπροστά στον χρόνο. Παρόλα αυτά όμως, ο Θεός δεν θα επιτρέψει το ταξίδι στον χρόνο, ούτε αναφέρεται πουθενά στις γραφές. Δεν θα το επιτρέψει, διότι η εργασία
της απολυτρώσεως της ανθρωπότητας από τον Ιησού Χριστό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί από τις πνευματικές δυνάμεις, διότι αυτό θα άλλαζε την ιστορία. Όμως εδώ να επισημάνουμε ένα γεγονός που αναφέρεται στο γεροντικό της Ορθοδόξου Πίστεως. Κάποτε σε ένα μοναστήρι ήταν ένας μοναχός. Μελετούσε το ψαλτήρι και αναρωτιόταν τι σημαίνει με το χρόνο εκεί που λέει το ψαλτήρι. Μία μέρα είναι οφθαλμή σου ως χίλια έτη. Και βγαίνοντας από το μοναστήρι να κάνει μία βόλτα, βλέπει ένα πανέμορφο αετό χρυσό, ολόκληρο χρυσό, τόσο όμορφο και πετούσε τόσο απαλά και γλυκά, που αμέσως τον ακολούθησε παρακολουθώντας το απαλό του πέταγμα. Παρασύρθηκε περίπου μισή ώρα ο μοναχός από τον αετό. Μετά από λίγο επέστρεψε στη μονή, συλλογιζόμενος τι να σημαίνει το εδάφιο των ψαλμών πάλι. Ο χρόνος που έλειψε ήταν μισή ώρα. Όταν επέστρεψε είδε διαφορετική τη μονή. Άλλο θυρωρό. Πήγε να μπει μέσα και τον ερώτησαν ποιος είναι, διότι δεν τον εγνώριζαν. Έφτασε στον ηγούμενο η υπόθεση αυτή. Ο μοναχός είδε άλλον ηγούμενο, άλλη αδελφότητα και συνοδεία, και ζήτησε να μάθει τι συμβαίνει. Το ίδιο ζήτησαν από αυτόν οι μοναχοί. Τότε ο μοναχός διηγήθηκε το περιστατικό, ότι έψαχνε πώς είναι ο χρόνος μπροστά στον Τριαδικό Θεό και ότι ακολούθησε τον πανέμορφο Χριστό αετό, που τελικά ήταν άγγελος Κυρίου. Του έδειξε λοιπόν ο Θεός ότι γύρισε στο χρόνο μπροστά 300 χρόνια. Κι όμως πήγε μπροστά 300 χρόνια, διότι έψαχναν το μοναχολόγιο και είδαν ότι το όνομα του μοναχού ήταν γραμμένο 300 χρόνια πριν και είχε καταγραφεί η μυστηριώδης εξαφάνισή του. Δόξασαν όλοι τον Χριστό και ο μοναχός αμέσως εκοιμήθηκε ειρηνικά, αφού εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Ο Χριστός είναι λοιπόν ο ελεγκτής του χρόνου. Αυτά που κάνουν οι ψευδοεξωγήινοι είναι απάτες για να στρέψουν την ανθρωπότητα στην άρνηση του Ιησού Χριστού ως μοναδικού Θεού και Σωτήρας και στη μη ύπαρξη των ενεργειών του Θεού. Είναι ένα πρόγραμμα διεστρέβλωσης της αλήθειας, και αν πείσουν σε συνεργασία με τους Ιουδαίους ταλμουδιστές επιστήμονες στον κόσμο ότι ελέγχουν το χρόνο, θα μπορούν να επέμβουν σε παρόν και μέλλον να αλλάξουν την ιστορία όπως αυτοί θέλουν. Είναι σαν να έχεις ένα βίντεο και να πηγαίνεις μπρος ή πίσω και να αλλάζεις την πραγματικότητα όπως εσύ θέλεις, να προσθέτεις και να αφαιρείς ό,τι εσύ θέλεις. Αυτό όμως είναι μία δαιμονική απάτη και ένα ψεύδος, διότι η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη γνωρίζει καλά ότι όλα τα ελέγχει ο Τριαδικός Θεός και ότι όλα ευρίσκονται κάτω από την πρόνοια και την επίβλεψή του. Ούτε μία τρίχα εκ της κεφαλής δεν απόλυται εάν δεν είναι παραχώρηση Θεού και που δεν έχει μετρηθεί, αλλά και ούτε ένα φύλλο δεν πέφτει εάν δεν παραχωρήσει ο Θεός. Έτσι, όσοι δεν έχουν την εσωτερική κάθαρση και μετάνοια, δεν θα δουν και δεν θα διαγνώσουν αυτές τις δαιμονικές απάτες. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα μυθεύματα που σχεδιάστηκαν για να εξαπατούν τους ηγέτες μας, να λατρεύουν τον Σατανά τον ίδιο νομίζοντας πως είναι ο Θεός. Έτσι, πολλές πληροφορίες μας λέγουν επί εποχής Eisenhower στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ψευδοεξωγήινοι επικοινώνησαν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και πήραν κατά φαντασία τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και πολλούς άλλους στον πλανήτη Τίφωνα, όπως είπαν, και προσκύνησε μία οντότητα που ήταν ο αρχηγός των δρακονιανών ψευδοεξωγήινων. Και έτσι ο Σατανάς δίνεται το ένδυμα του ψευδοεξωγήινου και βάζει τους ανθρώπους να τον προσκυνούν σαν Θεό. Όπως η Εκκλησία έχει την θεολογία περί του Θεού που υποστηρίζει την πίστη και να αναλύει και εξηγεί τα δόγματα και την Αγία Γραφή, έτσι και οι Ιουδαίοι καμπαλιστές ταλμουδιστές που βρίσκονται πίσω από τους ψευδοεξωγήινους και οι ανηλυμένοι διδάσκαλοι άβαταρς χρησιμοποιούν για να πείσουν και να γίνουν πιστευτές οι απάτες τους τον επιστημονισμό. Γι' αυτό και ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Σατανάς, προσπαθεί να αναγερθεί στο θρόνο του Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και προσπαθώντας να χαλάσει την αποστολή του Ιησού Χριστού, ο δρόμος των άβαντας, των ανηλυμένων διδασκάλων και των ψευδοεξιογήινων ψευδοθεών από τα άστρα είναι στραμμένος και όλοι είναι
στραμμένος και όλη η ανθρωπότητα παίρνει αυτόν τον δρόμο στην αιώνια καταστροφή. Οι άτια εξωγήινοι ψευδοθέοι είναι οι τρομπετίστες του Αντιχρίστου. Είναι όλα μία απάτη. Το Ευαγγέλιο μας δίνει ένα άλλο τρόπο αναγνώρισης του Αντιχρίστου. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη επιστολή καθολική του Ιωάννη στο 4ο κεφάλαιο στίχος 5-6 λέγει: σε ένα πολύ σημαντικό στίχο αναφέρεται στα εξής: «Δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτόν ακούει, ημείς εκ του Θεού εσμεν. Ο γιγνώσκον το Θεό ακούει ημών, ως ούκαστην εκ του Θεού ούκα ακούει ημών. Και εκ του του γιγνώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης». Είναι εκ του κόσμου και γι' αυτό μιλούν εκ του κόσμου. Χωρίς εξαίρεση, οι άτια εξωγήινοι, οι ψευδοεξωγήινοι, οι θεοί, οι άβαταρς, οι ανηλυμένοι διδάσκαλοι, οι πνευματικοί οδηγοί, οι διοδευτές των άτια και τα διάμεσα medium, τα οποία μιλούν για τη νέα τάξη πραγμάτων, τη νέα χρυσή εποχή για τη γη και μια νέα παγκόσμια θρησκεία, μια νέα παγκόσμια κυβέρνηση. Για όσα ομιλούν είναι αυτού του κόσμου. Ομιλούν για αλλαγές της γης, για μια παγκόσμια οικονομία, για τον καθαρισμό του κόσμου από τον ελαττωματικό σπόρο. Όλα εκείνα για τα οποία ομιλούν αφορούν αυτό τον κόσμο, αυτή τη γη, αυτό τον πλανήτη. Ομιλούν για το πώς θα επιβιώσουν στις επερχόμενες αλλαγές της γης και πώς να συντονιστούν με τις δημιουργικές ενέργειες, τις μη καταστροφικές ενέργειες, υποστηρίζοντας μία χρυσή ουτοπία σε αυτή τη γη. Όλοι εκ των ψευδοεξωγήινων ψευδοθεών έρχονται σε αυτόν τον κόσμο για να σώσουν αυτόν τον κόσμο και να σώσουν την ανθρωπότητα από αυτόν τον κόσμο. Το κέντρο όλης τους της προσοχής είναι αυτός ο κόσμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είπε: «Γι' αυτό ομιλούν εκ του κόσμου τούτου». Οι αγροκύκλοι, τα μνημεία, τα αρχαία σύμβολα, το πρόσωπο στον Άρη, οι αρχαίοι θεοί και οτιδήποτε άλλο περιορίζονται σε αυτόν τον κόσμο. Το μήνυμα που δίδουν είναι αυτού του κόσμου και το αρχαίο παρελθόν αυτού του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός παρόλα αυτά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ο Ιησούς Χριστός κάλεσε τον κόσμο για να τον πάρει μακριά από αυτόν τον κόσμο, στη βασιλεία του στον ουρανό, και το ίδιο κάνει, θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Ιησούς Χριστός θα έχει πολύ λίγη σχέση με αυτόν τον κόσμο. Έχει πολύ λίγη σχέση με αυτόν τον κόσμο. Ο Ιησούς είπε πως ο κόσμος είναι κακός και πονηρός, το κοσμικό φρόνημα δηλαδή. Κάτω από τον έλεγχο του σατανά ο κόσμος που απατά όλο τον κόσμο ο σατανάς και ο οποίος έχει τυφλώσει το μυαλό των ανθρώπων με πνευματικό σκοτάδι. «Μην ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν. Σε εμέ πιστεύετε, εν το οίκο του πατρός μου, μονέ πολλέ εισήν. Ή μη υπόν, αν μη πορεύομεν, ετοιμάσε τόπον ημίν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, και όπου είμαι εγώ και ημείς είτε». Έτσι λοιπόν ο Ιησούς έρχεται για να πάρει τους ανθρώπους του από τον κόσμο. Δεν έρχεται για να εγκαθιδρύσει μια νέα τάξη πραγμάτων τη συγκεκριμένη στιγμή. «Πορεύομαι, ετοιμάσε τόπον ημίν». Σίγουρα όχι σε αυτόν τον κόσμο ή εκ του κόσμου τούτου. «Και αν πορευθώ πάλι να έρχομαι και παραλείψω και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, γιατί ο Ιησούς Χριστός να ετοιμάσει ένα μέρος στον Πατέρα Του». Εάν δεν πρόκειται να πάρει τους ανθρώπους Του εκεί, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου ο Ιησούς. Ο Ιησούς έρχεται να πάρει τους δικούς Του στον ουρανό, στο σπίτι του Πατέρα Του. Η προσευχή του Κυρίου: «Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφησι ημίν τα ωφελήματα ημών, ως κι εμείς αφήνουμε τους ωφελέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν». Ο Σατανάς γνωρίζει τι είδους χαλασμός έρχεται και για να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό το γεγονός θα το ονομάσει ως την απομάκρυση των αδυνάτων ελαττωματικών σπόρων, εκείνων που δεν μπορούν
να κάνουν το αναλογικό βήμα στη νέα εποχήτικη συνείδηση, έχει σκεφτεί τα πάντα για το πώς θα ενεργήσει. Έτσι λοιπόν η απότομη απομάκρυνση των ανθρώπων του Χριστού που επέζησαν από τη σφαγή του χριστιανικού κουδιωγμού θα φανεί στον κόσμο σαν καλά ξεκουμπίδια σε κακά σκουπίδια. Αυτό θα είναι μήμα της τελικής καθάρσεως αυτού του κόσμου για τον ερχομό της χρυσής νέας εποχής. Έτσι λοιπόν ο κόσμος είναι έτοιμος να εισέλθει σε μία νέα χιλιετία κάτω από έναν νέο ψευδομεσία, ένα νέο Χριστό, τον ψευδό Χριστό Αντίχριστο και την οντότητα του αιωσφόρου που καθοδηγεί όλα αυτά τα πράγματα, που ονομάζεται αιωσφόρος ο Υιός του Φωτός, της αγάπης, της ειρήνης, της γνώσεως και της αδελφότητας. Αυτά διδάσκουν οι ψευδοεξωγήινοι σαν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής με ένα Χριστό τον Αντίχριστο. Ο κόσμος θα σκεφτεί πως η νέα χρυσή εποχή των θεών αναμεμειγμένη με τον άνθρωπο έχει αρχίσει. Ο άνθρωπος θα έχει εισέλθει στην ενδογαλαξιακή κοινότητα των θεών, θα έχει τελικά αναμειχθεί με τον κόσμο και το σύμπαν. Είναι όλα μία πάτη, μία κοροϊδία, μία ψευδέστηση. Το τέλος της θα είναι ραγδαίο και πολύ απότομο. Ο αληθινός Θεός, ο οποίος είναι δημιουργός του ουρανού και της γης, είναι τώρα πολύ θυμωμένος. Ο άνθρωπος απέρριψε τον Υιό του, σκότωσε τους ανθρώπους του και προσέτρεξε σε δαίμονες που αποκαλούνται ψευδοεξωγήινοι, ανηλυμένοι διδάσκαλοι, άβατερς πνευματικοί οδηγοί και άλλα. Τώρα αντικρίζουν την οργή του Θεού και η αληθινή κάθαρση του πλανήτη αρχίζει. Αλλά ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός. Ο αιώνιος Θεός είναι ένας αιώνιος βασιλέας. Κατά την οργή του η γη θα τρέμει και τα έθνη δεν θα μπορέσουν να υπομείνουν την αγανάκτησή του. Ούτως έρητε αυτοίς θεοί οι των ουρανών και τη γη νουκεποίησαν, απολέσθωσαν της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παραπλάνηση που έγινε ποτέ πάνω στον πλανήτη γη. Απολέσθωσαν της γης και υποκάτω του ουρανού τούτου, κάτω από τον ένα στο ουρανό και τα επουράνια στρώματα του ουρανού θα σταλούν σε έναν πολύ ειδικό μέρος. Λέγεται περί της κολάσεως. Όντως, μη ευχαριστημένη από την απομάκρυση του Ιησού Χριστού η ανθρωπότητα, τοποθέτησε τον ίδιο τον Σατανά πάνω στον θρόνο του Χριστού. Έτσι ενεργεί ο Σατανάς διαμέσου των οργάνων των ευρωσιονιστών. Προκαλεί αναταραχές, πτώχεια, τεχνητές δυσκολίες για να στρέψει ενάντια στο Χριστό τον κόσμο. Και ο μη πιστός κόσμος στον Ιησού Χριστό απορρίπτει τον Χριστό και αναβιβάζει τον Σατανά και τις μεθοδίες του. Εδώ έχουμε να πούμε ότι θα γίνει και άλλη μία μεγάλη παραπλάνηση με το σχέδιο Μπλεαχτίνα, η λεγόμενη αρπαγή που οι αιρετικοί πεντηκοστιανοί λένε συνεχώς. Για να ξεφορτωθούν πολλούς πεπλανημένους χριστιανούς έχουν ήδη φτιάξει διαστημόπλια τα οποία θα πούν «Ήρθαμε να πάρουμε τους καλούς χριστιανούς, να τους πάμε σε άλλους γαλαξίες, σε άλλους τόπους, να τους απαλλάξουμε από το κακό κάρμα που έχει ο πλανήτης Γη και από τους κακούς άλλους ανθρώπους. Και όσοι πλανηθούν και μπουν, θα τους πάνε ή θα τους κάνουν πειράματα σε μυστικά εργαστήρια ή θα τους εξαφανίσουν πετάγοντάς τους στο διάστημα για να τους ξεφορτωθούν. Υπάρχουν πολλές χριστιανικές σέκτες. Η νέα χρυσή εποχή αποδεικνύεται πως είναι κόλαση πάνω στη γη. Με αυτές τις χριστιανικές σέκτες αποπειρούνται με λανθασμένη θεολογία να υποστηρίξουν πως εκείνες θα καθαρίσουν αυτόν τον κόσμο για τον Χριστό. Όπως σας είπα προλίγου με τις ψευδοαρπαγές, με τα αστρόπλια, τους δήθεν καλούς εξωγήινους, τους ελάνιους, τους ολύμπιους, τους ανδρομέδιους, τους υπερβόριους κλπ. Έχουν πολλά ονόματα αυτές οι σέκτες, είναι αιρετικές πλανεμένες και αυτές θα πέσουν κάτω από την ισχυρή παραπλάνηση, διότι εκείνες θα βοηθήσουν τους ψευδοεξωγήινους αγγέλους του Σατανά στην κάθαρση του κόσμου από τους αληθινούς χριστιανούς.
και αυτοί θα είναι οι επικυρίαρχοι και αναδομητές του νέου Ισραήλ. Τη στιγμή που η οργή του Θεού θα ολοκληρωθεί, η ανθρωπότητα θα είναι τόσο σπάνια όσο καθαρός είναι ο Χριστός πάνω στον πλανήτη Γη. Η νέα εποχή των ψευδοθεών αποδείχθη μια έντονη ψευδέστηση. Η υπόθεση της Μπέτι Άντριους είναι πολύ σημαντική για να δούμε πώς λειτουργεί η εξαπάτηση σε μια χριστιανή γυναίκα που είναι πολύ ειλικρινής στα πιστεύω της, αλλά έχει πολύ λίγη γνώση του Αγίου και Ιερού Ευαγγελίου. Ο μεγάλος αητός πάνω στη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι μία μασονική σφραγίδα και είναι στην πραγματικότητα ο Φίνικας. Ο Φίνικας πεθαίνει και μετά ανασταίνεται από τις ίδιες του τις τάχτες. Και αυτό είναι ένα από τα πραγματικά, από τα πράγματα που η απαχθήσα Μπέτι Άντριους είπε πως είδε. Συμβολίζει τον θάνατο των ΗΠΑ όπως τον γνωρίζουμε και την αναγέννηση μίας Αμερικής της Νέας Ιερουσαλήμ, της Νέας Ατλαντίδος που θα οδηγήσει τον κόσμο στη νέα χρυσή εποχή. Με άλλα λόγια, τον θάνατο της παλαιάς παγκόσμιας τάξης που θα φέρει τη νέα παγκόσμια τάξη. Είναι η άνοδος του Τέταρτου Ράιχ. Η Μπέτι Άντριους απήχθη από γκρίζους ψευδοϊψογίνους και υποχρεώθηκε να σταθεί πίσω από ένα γιγάντιο πουλί. Το πτηνό καίγεται μπροστά στα μάτια της και από τις τάχτες γίνεται ένα σκουλίκι. Αυτός είναι ο Φίνικας. Το σκουλίκι αναπαριστά την αναγέννησή του. Το πτηνό μοιάζει με ένα αετό, μόνο ο πολεμός του είναι μεγαλύτερος. Απλώνει τα φτερά του για να κρύβει το φως που έρχεται από πίσω του. Το φως αντιπροσωπεύει το φως του Θεού, τις ευλογίες του Θεού. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στις υπόγειες βάσεις Ντούλτσε υπάρχει μία ομάδα από ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτόν που ονομάζεται 666 η αυτοκρατορία του Φίνικα. Ο Φίνικας παίζει σημαντικό ρόλο στον αποκρυφιστικό τρόπο σκέψης και στον συμβολισμό αυτού. Η υπόθεση Άντερσον θα αποδείξει πως οι γκρίζοι που εμπλέκονται στο πρόγραμμα Φίνικας, το οποίο είναι το πρόγραμμα του Αντιχρίστου. Φυσικά οι γκρίζοι και όλοι οι ψευδοεξωγήινοι στην πραγματικότητα δαίμονες μεταμφιασμένοι. Πριν το 1940 σε υπόγειες βάσεις ο αρχιασατανιστής Άλιστερ Κρόουλι και άλλοι έκαναν σατανικές επικλήσεις σε φωτεινές οντότητες, δαίμονες δηλαδή, που τους παρέδωσαν τον μισοστοιχειωμένο γκρίζο ψευδοεξωγήινο τον οποίον εξέλιξαν, τον πήραν από τους δαίμονες και στη συνέχεια με τη βοήθεια της γενετικής επιστήμης και της γενετικής μηχανικής τον εξέλιξαν. Να η σύνθεση της αποκρυφιστικής επιστήμης με τους δαίμονες. Τι ήταν αυτό που υπόθηκε στην Μπέτι Άντριους από τους γκρίζους? Είναι πολύ σημαντικό. Θα βρούμε κάτι που είναι αντίχριστο μέχρι τον πυρήνα. Ήρθαν να βοηθήσουν το ανθρώπινο γένος και εκτός αν ο άνθρωπος δεν το αποδεχτεί, δεν θα σωθεί, δεν θα ζήσει. Τα πάντα έχουν προσχεδιαστεί. Η αγάπη είναι σημαντικότερη όλων. Δεν θέλουν να βλάψουν κάποιον, αλλά λόγω μεγάλης αγάπης λένε πως δεν μπορούν να αφήσουν τον άνθρωπο να συνεχίσει τα βήματά του, τα οποία εξακολουθεί να κάνει, τα οποία είναι λανθασμένα. Είναι προτιμότερο να χάσεις κάποια από το να τα χάσεις όλα. Έχουν τεχνολογία που ο άνθρωπος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Είναι μέσα του πνεύματα και ο άνθρωπος δεν ερευνά αυτήν την πλευρά. Προσέξτε τι λέει. Είναι προτιμότερο να χαθούν μερικοί παρά από το να χαθούν όλοι. Όλα τους το λένε. Και όλοι το λένε αυτό, πως μία μέρα καθάρσεως εκείνων που δεν θα αποδεχτούν τη βοήθεια αυτών των ψευδοεξυγήνων θεών που ξέρουν από πνευματικά πράγματα ότι είναι κοντά αυτή η μέρα. Και αυτό είναι το μεγάλο μαρτύριο για το οποίο ο Ιησούς Χριστός μίλησε σχετικά εάν πρέπει να δώσεις τη ζωή σου για τον Χριστό. Παρατηρήστε πως χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη χωρίς προσδιορισμό. Η αγάπη για την οποία ομιλούν δεν είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού τον οποίον αρνούνται, αλλά μάλλον μια δαιμονική αγάπη της σαρκός μου, και θεωρούν πως μπορούν να σώσουν τον κόσμο.
η ενασχόλησή τους είναι με αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να καθαρίσουν αυτόν τον κόσμο από τους ελαττωματικούς, ούτως ώστε αυτός ο κόσμος να μην καταστραφεί. Αυτό είναι ολόκληρο το αντίχριστο ιδεώδες αυτού του κόσμου και σχετικά με αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του κόσμου τους κάνουν και τους ακολουθούν. Στο βιβλίο «Οι εξωγήινοι φίλοι ή εχθροί» διαβάζουμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι απαγάγονται και χρησιμοποιούνται ολοκληρωτικά ακόμα και τα άτομά τους. Κάποιοι κρατούνται σε μεγάλους σωλήνες και κρατιούνται μέσα σε ένα αμνιακό υγρό. Κάποιοι άνθρωποι έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου και χρησιμεύουν να διαστραβλώσουν την αλήθεια. Αυτοί είναι οι διδάσκαλοι όλων των σεκτών. Οι συγκεκριμένοι αρσενικοί έχουν υψηλό δείχτη σπέρματος και κρατούν ζωντανούς για το σπέρμα τους, διότι το σπέρμα χρησιμεύει να μεταβάλει το DNA, να δημιουργεί ένα αγενές ον χωρίς γένος που λέγεται τύπος δεύτερος. Αυτό το σπέρμα αναπτύσσεται τιουτοτρόπος και μεταλλάσσεται ξανά και τοποθετείται σε μεγάλες μήτρες. Αρκετό από αυτό καταστρέφεται και αλλοιώνεται και μετά τοποθετείται σε ξεχωριστές μήτρες. Αυτές ξεχωρίζουν τους άσχημους ανθρώπους. Αναρρύθμιτες γυναίκες έχουν ξαφνικές αποβολές ύστερα από 3 μήνες. Από 3 μήνες κυοφορίες. Κάποιες δεν γνωρίζουν πως ήταν και έγκυες. Άλλες θυμούνται επαφές με κάποιον τρόπο. Μυστηριώδη βέβαια τρόπο, όχι φυσιολογικό. Το έμβυριο αναμειγνύεται για να αναμειχθεί το χρωματόσωμά του στους τύπους 1 και 2. Το ατομικό πρότυπο σε αυτό το έμβριο είναι μισό ανθρώπινο και μισό μη ανθρώπινο και δοκιμάζουν αν επιβιώσει στη μήτρα της μητέρας. Απομακρύνονται στους 3 μήνες τα έμβρια και αναπτύσσονται αλλού. Το επίπεδο 6 στη βάση Ντούλτσε αποκαλείται ιδιωτικά δωμάτια του εφιάλτη και στεγάζει τα γενετικά εργαστήρια. Αναφορά από εργάτες που έχουν δει τα περίεργα πειράματα είναι οι ακόλουθες. Έχω δει, λέγει κάποιος, πολύποδες ανθρώπους που μοιάζουν χταπόδια. Επίσης, ερπετοειδείς ανθρώπους, γούνινα πλάσματα που έχουν χέρια σαν άνθρωποι και κλαίνε σαν μωρά. Μιμούνται τις ανθρώπινες λέξεις. Επίσης, ένα τεράστιο μείγμα από διαφανείς ανθρώπους σε κελιά μέσα. Υπάρχουν ψάρια, φώκες, πτηνά και ποντίκια που με δυσκολία μπορούν να θεωρηθούν σαν αυτά τα είδη. Υπάρχουν διάφορα κλουβιά και νυχτερίδες τερωτών ανθρώπων, ανθρωποειδών, νυχτεριδόμορφα πλάσματα από 1 έως 2 μέτρα ψηλά, όντα σαν τα gargoyles, όντα που θυμίζουν ερπετά. Το επίπεδο 7 είναι χειρότερο. Σειρά ανά σειρά είναι στιβαγμένα χιλιάδων ανθρώπων, ανθρωποειδών ανακατεμένοι στο ψύχος. Εδώ βρίσκονται αποθηκευμένα 2 έμβρια ανθρωποειδών νυχτερίδων σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Συχνά συνήντησα ανθρώπους σε κλουβιά, συνήθως ζαλισμένους και ναρκωμένους, αλλά μερικές φορές έκλαιγαν και οικέτευαν για βοήθεια. Μας είπαν πως ήταν ανέλπιστα παράφρονες και εμπλέκονται σε υψηλού ρίσκου εξετάσεις με ναρκωτικά για την θεραπεία της παράνοιάς τους. Αυτά βέβαια ήταν δικαιολογίες που είπαν οι ανώτεροι. Μας είπαν ποτέ να μην επιχειρήσουμε να τους μιλήσουμε. Στην αρχή είπε πως πιστέψαμε την ιστορία. Αλλά μετά καταλάβαμε τι συμβαίνει. Το 1978 τελικά κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβαινε και σύμφωνα με έσωθεν αναφορές που στην κυριολεξία κατέληγαν στην αναφορά ενός πολέμου που συνέβη ανάμεσα στις δυνάμεις Δέλτα και τους γκρίζους ψευδοεξωγήινους. Κλωνοποιήσαμε τα δικά μας μικρά ανθρωποειδή μέσω μιας διαδικασίας που τελειοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Βιογενετικών Ερευνών στο Λος Άλαμος. Τώρα έχουμε τη δική μας αναλώσιμη φυλή, την αναλώσιμη φυλή σκλάβων. Όπως και με τους ψευδοεξωγήινους γκρίζους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ λαθρέα γονιμοποίησε θηλυκά
και κατόπιν αφαίρεσε το έμβριο μετά από 3 μήνες περίπου και επιτάχυνε την ανάπτυξη στα εργαστήρια. Στα εργαστήρια της βιογενετικής πειραματισμοί χειραγώγησης του DNA ενσταλάσσονται και εμφυτεύονται και ελέγχονται από απόσταση διαμέσου τακτικών εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό στη συνέχεια συμφωνεί με το αγιογραφικό χωρίο για την κόλαψη των αυγών των ερπετών. Οι κακές ψυχές που εμπλέκονται στη νέα τάξη πραγμάτων είναι έντονα αναμεμειγμένες με τη γενετική έρευνα, τη χρωμοσωματική αλλίωση και άλλες μορφές ανθρωποζωικού πειραματισμού. Αυτό επίσης εξηγεί τις υποθέσεις του ακροτηριασμού και της απαγωγής ζώων. Να λοιπόν γιατί γινόντουσαν και οι απαγωγές με διάφορες γυναίκες που λέγαν ότι ήρθαν σε επαφές με κάποιους υποτίθεται εξωγήινους και έκαναν πολύ όμορφα έρωτα που δεν είχαν κάνει με κανέναν άνθρωπο στη γη. Όλα αυτά ήταν παγίδες για να τους πάρουν τα έμβρια που κυκλοφορούσαν στη μήτρα, διότι αν το έκαναν αυτό ανοιχτά οι κοινοί γνώμοι θα ξεσηκώνονταν εναντίον τους. Οά ασπίδων έριξαν και ιστό αράχνης υφαίνουσιν. Και ο μέλλον των οών αυτών φαγήν συντρίψας, ούριον έβρε και εν το αυτό ο βασιλίσκος. Ιστός αυτών ούκαστε η σημάτια, ουδέ μη περιεβάλλονται από τον έργων αυτών. Τα δε τα γάρ έργα αυτών, έργα ανομίας και οι πράξεις της βίας ευρισκόμενη ισχύραστον. Ας δούμε τώρα μερικές αποκρυφιστών προφητείες που λέγουν για εξωγήινους και πλασάρουν. Φυσικά υπάρχουν πολλές αποκρυφές προφητείες με θέσεις εξωγήινης επαφής. Θα σας παρουσιάσουμε μερικές. Ένας μεγάλος απατεώνας, ο Νοστράδαμος, ο καμπαλιστής, θαλμουδιστής Ιουδαίος, είχε υποστηριχθεί πως ο Νοστράδαμος είπε στα τετράστιχά του πως η ανθρωπότητα ελθόντες του καιρού θα προστρέξει την εξωγήινη νοημοσύνη. Αυτό μπορεί να το έβαλαν και σκόπιμα οι ραβίνοι μάγοι καμπαλιστές. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως αυτό το τετράστιχο λέει τα εξής. Σε μία οδό κάποιος μεταδίδει νοήμονες εξωγήινους από τον ουρανό με μία σπασμένη αλματώδη παρουσία. Εκείνη θα τους τοποθετήσει σε πτήση. Εκείνος τους στέλνει στο σπίτι του, αν και εδώ αλλάζουν πιστεύω. Πολύ ενδιαφέρον σχόλιο προερχόμενο από τον Νοστράδαμο. Φυσικά αυτό είναι περισσότερο σύγχρονη μετάφραση που είπε νοήμονες εξωγήινοι από τον ουρανό. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία αναφορά για κάποια ανοιχτή επαφή που μεταδόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποστηρίζει πως αλλοιώνει, τα πιστεύω. Θα βρούμε πως και άλλοι υποστηρίζουν πως αλλοιώνει πεπιθήσεις και η μεγάλη λευκή αδελφότητα από την Elizabeth Clare Prophet, όπου κάνει καταπληκτικά σχόλια σχετικά με τους ανηλυμένους δασκάλους αβατάρς, πως θα επιστρέψουν πάλι στη γη και πως θα περπατήσουν πάλι με μας. Η φλόγα της συνειδήσεως του Χριστού είναι η φλόγα που ανέρχεται σαν μία λίμνη φωτός, μία απόδοση σε όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη που έχουν έρθει σε αυτό το έδαφος και σε αυτήν την Ήπειρο για την μεγάλη σύναξη των εκλεκτών. Διότι εκείνη τη χρονική στιγμή στην ιστορία, όταν με τη δύναμη του ομιλώντος λόγου ανηλυμένοι διδάσκαλοι και οι ιεραρχίες του φωτός συνομιλήσουν με την ανθρωπότητα ξανά, θα συμπορευθούν με αυτή προετοιμάζοντας το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού της νέας εποχής, δηλαδή του Αντιχρίστου, που θα του επιβληθεί από την πλάνη σε όλη σχεδόν την ανθρωπότητα, πλην αυτών που θα σφραγίσουν οι άγγελοι στο μέτωπο με το σταυρό και δεν θα λάβουν το χάραγμα. Βλέπει Αποκάλυψη κεφάλαιο θήτα 3-7. Αυτό είναι το πεπρωμένο της Αμερικής που λέγει η Αποκάλυψη για τη Βαβυλώνα, που θα επιφέρει μία νέα τάξη και θα συστήσει στον κόσμο το νεοσφόρο, εγκαθιδρύοντας την υδροχοϊκή νέα εποχή
και την εγκαθίδρυση της Νέας Ιερουσαλήμ. Ανηλυμένοι διδάσκαλοι, άβαταρς και αρχές του φωτός θα συνομιλήσουν με τους ανθρώπους ξανά και θα συμπορευθούν με αυτήν, προετοιμάζοντας το δρόμο του εγκαθιδρυμένου ψευδομεσία Αντιχρίστου στις καρδιές όλου του ανθρωπίνου γένους που έχει αποδιώξει τον Χριστό, τον πραγματικό Μεσσία. Αυτή είναι η μοίηση ιεροσφορική στην οποία λέγει το Ευαγγέλιο πως το πλήθος της ανθρωπότητας θα εκπέσει. Δηλαδή, οι πλάνες των ούφων, οι ανηλυμένοι διδάσκαλοι, οι άβατας, η ιεραρχία του φωτός, η πνευματική οδηγή, η ψευδοεξωγήνη.